Λοιπόν, με εξαιρετικό ενδιαφέρον παρακολουθώ τις δημόσιες τοποθετήσεις και στα μεγάλα κανάλια αλλά και στα περιφερειακά του κύριου Χάρη Δούκα, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στην Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αν τα λέω σωστά, και βεβαίως είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Εμείς όμως εδώ θα συζητήσουμε πρωτίστως θέματα που αφορούν, όπως είπαμε, την καθημερινότητά μας και αυτά τα νέα δεδομένα που δεν περιμέναμε ποτέ να καταγράψουμε και δημοσιογραφικά. Καλό απόγευμα, κύριε Δούκα. Τι κάνετε, πώς είστε? Μας θυμά πολύ η παρουσία σας. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τα είπατε όλα σωστά, την ιδιότητα την ακαδημαϊκή μου. Κύριε Δούκα, σας παρακολουθούσα σήμερα και γι' αυτό σας έψαχνα να σας βρω. Χαίρομαι που τιμάτε και τα περιφερειακά μέσα και τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά. Είναι σημαντικό αυτό. Θέλω λίγο να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε αυτά τα νέα δεδομένα. Διαβάζω λοιπόν λίγο πριν, αποφάσισε η Ρωσία να κόψει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέχρι να αρθούν οι κυρώσεις. Και είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες και πολύ συγκεκριμένες. Θέλω λίγο να μου κάνετε μία εκτίμηση πώς εσείς πιστεύετε ενεργειακά ότι θα βγει αυτός ο χειμώνας στην Ευρώπη και πόσο η Ελλάδα επηρεάζεται σε δεύτερο βαθμό. Να πούμε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση του ενεργειακού πολέμου. Μέχρι τώρα υπήρχε ο ενεργειακός εκβιασμός από τον Πούτιν που ανοιγόκλινε τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου, κυρίως με τον Nord Stream 1, όπου για λόγους συντήρησης 2-3 φορές τον είχε κλείσει. Έπρεπε να ανοίξει αυτό το Σάββατο, δεν άνοιξε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρώπη γενικά, που ορθώς έχουμε κριτικάρει ότι έχει αργήσει πάρα πολύ να παρέμβει και να τοποθετηθεί στον ενεργειακό αυτό εκβιασμό και να μπορέσει να βοηθήσει στην πραγματικότητα να ξεφύγει από την ενεργειακή παγίδα, σήκωσε το γάτι, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε μέτρα που σχετίζονται με πλαφόν στο φυσικό αέριο, στο ρωσικό φυσικό αέριο. Ταυτόχρονα οι οικονομίες, οι 7 μεγαλύτερες οικονομίες, οι G7, ανακοίνωσαν πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο. Αυτό δημιούργησε αμέσως μία απάντηση από τη Ρωσία. Δεν άνοιξε ποτέ η ροή του Nord Stream 1, ο οποίος ήταν σε συντήρηση και θα άνοιγε Σάββατο ξημερώματα. Σήμερα είχαμε και κλιμάκωση και από τους Σαουδάραβες. Ο OPEC Plus ανακοίνωσε ότι θα μειώσει την παραγωγή, την εξαγωγή πετρελαίου κατά 100.000 βαρέλια τη μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παίρνουν και η πετρελοπαραγωγή σε θέση μάχης και βεβαίως αναμένουμε πλέον τις ανακοινώσεις, τις εξειδικεύσεις που θα παρουσιαστούν σε ένα πρώτο επίπεδο την Παρασκευή στους Υπουργούς Ενέργειας της Ευρώπης, για να δούμε πώς ακριβώς θα καταφέρουμε να ελέγξουμε, αν είναι αυτός ο όρος δόκιμος, εν πάση περιπτώσει την έκρηξη τιμών στο φυσικό αέριο και να το προσπαθήσουμε στην πραγματικότητα να αποσυνδέσουμε από την διαμόρφωση της τιμής στο ρεύμα. Διότι μέχρι τώρα είχαμε τρομακτικές τιμές στο φυσικό αέριο λόγω της οπλοποίησης του φυσικού αερίου από τον Πούτιν, και αυτό μετά εκτόξευε και το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα να πιέζονται πάρα πολύ τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να χρειάζονται δισεκατομμύρια κάθε μήνα από τα κράτη της Ευρώπης. Μία διευκρίνηση. Είπατε για τη Σουδική Αραβία, η οποία αποφασίζει να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου. Ο λόγος ώστε να δημιουργήσει μία τεχνητή έλλειψη και να ανέβουν κι άλλο οι τιμές, δηλαδή? Νομίζω καταρχάς ο OPEC Plus έχει μέσα πια και τη Ρωσία. Οπότε παίζει ένα σημαντικό ρόλο, και είναι η αλήθεια ότι έχουν μια συνεχή επικοινωνία η Ρωσία με τη Σαουδική Αραβία όλο αυτό το διάστημα, και νομίζω ότι και η Σαουδική Αραβία στην προσπάθεια αυτή που κάνουν οι G7 να βάλουν ένα πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο, με την κίνηση τους αυτή δείχνουν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια. Θυμίζω ότι η ιστορία του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο δεν είναι απλή ιστορία, διότι κανείς δεν ξέρει αν αυτό το πλαφόν θα ισχύει συνολικά ή η Κίνα, η Ινδία δεν θα το τηρήσουν. Γενικά τα καύσιμα αυτά έχουν πολύ δύσκολες αγορές και αλυσίδες, οπότε και είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν συνθήκες να το εφαρμόσουν όλοι. Αν το εφαρμόσει για παράδειγμα μόνο η G7, θα πληγούν οι δικές τους οικονομίες και αντίστοιχα θα υποφεληθούν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει, νομίζω, σήμερα με την απόφαση της, αυτή προειδοποιητική βολή, εγώ θα την έλεγα, της Συνόδου του ΟΠΕΚ. Υποθέτω όμως τώρα ότι η Ευρώπη το περίμενε αυτό, κύριε Δούκα, ναι, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξειδικευτούν αυτά τα ζητήματα. Πλέπει, δεν έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα εδώ στους φίλους ακροατές. Ξέρετε, η Ελλάδα
δεν θα παγώσει, υποθέτω, το χειμώνα, γιατί δεν εξαρτώμαστε τόσο πολύ από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Να πούμε ότι γιατί τώρα η αποφασίσει να σηκώσει εισαγωγικά το γάντι η Ευρώπη, διότι γέμισε πολύ νωρίτερα τις αποθήκες της. Μέχρι 1η Νοεμβρίου που να έχουμε φτάσει στο 80%, το έχουμε φτάσει ήδη σε όλη την Ευρώπη. Η Γερμανία, που είναι μεγάλος ασθενής, είναι ήδη στο 85%. Πρώτο καλό νέο. Δεύτερο καλό νέο, σε σχέση με την αρχή του χρόνου, όπου ήταν 40% η εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο, σήμερα είναι κοντά στο 12%. Άρα έχουμε μειώσει σημαντικά αυτή μας την εξάρτηση. Και τρίτο καλό νέο, ότι έχουμε διαβεβαιώσεις από τον Μακρόν ότι θα μπουν σε λειτουργία λίγο πάνω από 30 σταθμοί πυρηνικοί, οι οποίοι ήταν για διάφορους λόγους εκτός λειτουργίας, συντήρησης και όχι μόνο. Και υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα μπουν και αυτοί. Οπότε ήταν μια πυρηνική κρίση εξέλιξη στη Γαλλία. Μοιάζει ότι λύνεται. Αυτό θα δώσει πολύ μεγάλη δύναμη για εξαγωγή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας στις υπόλοιπες χώρες. Συνεπώς, υπάρχουν κάποιες σημαντικές δυνατότητες, κάποια δυνατά σημεία τα οποία δεν τα είχαμε πιο πριν. Μάλιστα. Και με να αξιοποιηθούν. Στο ερώτημά σας, αν σβήσει τελείως το φυσικό αέριο, ακόμα και από τον Dark Stream, ο Dark Stream είναι αυτός που τροφοδοτεί εμάς. Θυμίζω ότι οι τρεις είναι οι βασικές οδεύσεις. Ο North Stream 1 που είναι κλειστός. Διάφοροι αγωγοί που διέρχονται από την Ουκρανία, μικρές ποσότητες. Και ο Dark Stream, ο οποίος περνάει από την Τουρκία και φέρνει το ρωσικό αέριο στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία και στη Σερβία. Ναι. Η Ουγγαρία και η Σερβία είναι φύλλα προσκύμενες με τη Ρωσία και θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Μέχρι τότε θεωρούσα τουλάχιστον να κλείσει κανείς. Δεν μπορεί να προβλέψει όμως τις κινήσεις του Πούτιν από εδώ και πέρα. Εάν κλείσει και ο Dark Stream, αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι μηδενίζονται όλες οι ροές φυσικού αερίου. Εμείς σαν Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα επάρκειας, με την έννοια ότι μπορούμε να το αποκαταστήσουμε από το υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα έρχεται στη Ρεβιθούσα. Βέβαια, θα μου πείτε, αν όλη η Ευρώπη ψάχνει υγροποιημένο φυσικό αέριο, θα έρχεται στη Ρεβιθούσα και με ποιο κόστος? Νομίζω λοιπόν ότι το μεγάλο διακύβευμα για το επόμενο διάστημα είναι πώς θα συγκρατήσουμε τις τιμές, οι οποίες μπορεί να ανεβούν κι άλλο, διότι θα εκλείψει ακόμα περισσότερο το φυσικό αέριο, και επίσης πώς θα αποκαταστήσουμε αυτό το 10% που τώρα είμαστε εξαρτημένοι, το οποίο ο μόνος σίγουρος δρόμος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα, γι' αυτό και βλέπετε ότι η πολύ μεγάλη έμφαση αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρώπης και κυβερνήσεων και επιτροπής είναι να δημιουργήσει ένα νέο πλέγμα πολιτικών κινητροδότησης, χρηματοδότησης της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας. Μάλιστα. Βεβαίως τώρα ένας άλλος προβληματισμός έχει να κάνει το ότι μπορεί να μην κρυώσουμε, όπως είπατε, επειδή υπάρχει αυτή η δίωδος από τον Dark Stream. Υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των προϊόντων. Ήμουν στο σούπερ μάρκετ σήμερα, άκουγα έναν υπάλληλο να λέει ότι μια εταιρεία γάλακτος μέσα σε μια εβδομάδα αύξησε τρεις φορές την τιμή. Τρεις φορές. Μεγάλη η γαλακτοβιομηχανία. Οπότε λοιπόν είμαστε αντιμέτωποι και με τον υψηλό πληθωρισμό. Αυτή η βούληση της Ευρώπης, για παράδειγμα, να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία, θα φέρει άμεσα μια ομαλοποίηση της κανονικότητας που είχαμε? Δηλαδή, να το πω πάρα πολύ απλά, θα επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση σύντομα, ή πιστεύετε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι γολγοθάς για τις μικρομεσαίες και επιχειρήσεις και τους συμπολίτες μας, όσοι έχουν απομείνει βεβαίως? Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας πόλεμος στη γειτονιά μας, κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί, με μια πυρηνική δύναμη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια συνθήκη ιδιαίτερα δύσκολη. Μάλιστα, με αυτή την πυρηνική δύναμη τη Ρωσία έχουν μια σχέση ενεργειακής εξάρτησης τρομακτική. 40% θυμίζω ήταν τον Ιανουάριο, όπως είπα, και είναι μια σχέση, τα ενεργειακά συστήματα είναι δεινοσαυρικά, δηλαδή είναι αδρανειακά, αλλάζουν πολύ δύσκολα. Είναι μια σχέση που χτίστηκε μισό περίπου αιώνα. Για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημά σας, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Δεν είναι μια διαδικασία που ίσως και εδώ υποεκτίμησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα κρατούσε 1-2 μήνες, ίσως να νόμιζε ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, δεν ξέρω, η οποία μπορεί να αλλάξουμε εύκολα και να αλλάξουμε να διακόπτει και να μην καίμε φυσικό αέριο. Όμως, εκτιμώ ότι με βάση την υπάρχουσα εμπειρία και το γεγονός ότι καταφέραμε να μειώσουμε σημαντικά όλη αυτή την περίοδο το φυσικό αέριο, αν περάσουμε τον κάβο αυτού του χειμώνα. Μάλιστα. Που ομολογουμένως είναι μεγάλες οι προκλήσεις, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όλοι οι προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου ή άλλου αέριου λειτουργούν στα κόκκινα. Δηλαδή οι Νορβηγοί δεν μπορούν να δώσουν περισσότερο αέριο. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν περισσότερο.
Το ίδιο Καταριανή, το ίδιο Αλγερινή, όλοι λένε, ακόμα και οι Αζέροι, ότι μπορεί σε ένα χρόνο να έχουμε δυνατότητα, γιατί χρειάζονται κάποιες επενδύσεις, άμεσα δεν μπορούμε. Γι' αυτό και αυτό το plan de fer γίνεται τώρα, διότι αν καταφέρουμε αυτό το κάμπο να το ξεπεράσουμε αυτόν τον χειμώνα, στην συνέχεια θα έχουμε ακόμα περισσότερα όπλα, περισσότερους προμηθευτές, περισσότερο διαφοροποιημένο φυσικό αέριο στη διάθεσή μας. Θέλω λίγο να μου λύσετε μια απορία ως ειδικός. Υπάρχει μια αίσθηση ότι ο Πούτιν αυτή τη στιγμή δεν έχει απώλειες και ότι πραγματικά στόχος του είναι να αποδομήσει την Ευρώπη και να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής έκρηξης. Ήδη σε πάρα πολλές χώρες υπάρχουν διαμαρτυρίες για την ακρίβεια. Βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας, στη Βρετανία. Θέλω να πω ότι έχει επιπτώσεις, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Ευρώπη θα απεξαρτηθεί από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, οικονομικές, στον Πούτιν, που εμείς μπορεί να μην τις βλέπουμε. Είναι η αλήθεια ότι μέχρι στιγμής, επειδή ακριβώς είχαμε αυτές τις εξωφρενικές τιμές, μπορεί να πουλάγε λιγότερο ή πολύ λιγότερο φυσικό αέριο σε εμάς, όμως το πουλάγε σε τόσο υψηλές τιμές που τελικά κέρδιζε. Ναι. Και αυτός είναι ο λόγος που συζητάμε τώρα για ένα πλαφόν, το οποίο βέβαια ο κίνδυνος είναι να μας δίνει καθόλου φυσικό αέριο. Νομίζω όμως ότι έχει και εκείνος σοβαρά προβλήματα και θα πω ένα παράδειγμα. Η Φιλανδία το ήταν πρώτη στο σταθμό εκεί στην Πορτοβάγια, κοντά στα φιλανδικά σύνορα, όπου είναι ο σταθμός που μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω του Nord Stream στη Γερμανία, και έχονταν εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα φυσικό αέριο. Προτιμούσε να το καίει από το να τον διοχετεύει στον αγωγό για να τον δίνει. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η ιστορία για πάρα πολύ και ταυτόχρονα δεν μπορείς να κλείσεις ένα σταθμό εξόρυξης φυσικού αέριου. Υπάρχει μετά πολύ μεγάλος κίνδυνος να μην τον ανοίξεις ποτέ ή να δυσκολευτείς πάρα πολύ να τον ξανανοίξεις. Το λέω αυτό διότι διακρίνω ένα άγχος που δεν το διέκρινα πιο πριν από τη μεριά του Κρεμλίνου μετά τις αποφάσεις αυτές, ότι μια πίεση που την αισθάνονται πια και οι ίδιοι, διότι αν μηδενίσεις άμεσα το ρωσικό φυσικό αέριο, σημαίνει ότι ολόκληρες οι υποδομές και οι καταστάσεις μπορεί να μην μπορέσουν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Μάλιστα. Συνεπώς, βράχη πρόθεσμα σίγουρα ήταν, είχε ωφέλη, μέσο πρόθεσμα και μάκρο πρόθεσμα, αν προχωρήσει η Ευρώπη, ξαναλέω, αταλάντευτα στη ρωσική απεξάρτηση, περάσει αυτό τον κάβο, θα έχει σημαντικά ωφέλη η Ευρώπη και σημαντικές απώλειες ο Πούτιν. Προσέξτε, είμαστε μέσα σε μια ενεργειακή παγίδα αυτή τη στιγμή. Εξαρτώμαστε ακόμα και με μικρότερες ποσότητες από ρωσικό φυσικό αέριο και ρωσικό πετρέλαιο. Όσο μένουμε σε αυτό, επειδή ο αγοραστής ξέρει ότι θέλουμε να φύγουμε, θα προσπαθήσει να κερδίσει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί, εκβιάζοντας. Αν φύγουμε γρηγορότερα, θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερα ωφέλη. Είναι δύσκολο, αλλά αν πάμε συγκροτημένα, ομογενοποιημένα, με σημαντικές αποφάσεις από την Ευρώπη που μένει να τις δούμε και να εξειδικευτούν, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ωραία. Θέλω λίγο, για να κλείσω αυτό το κομμάτι της Ευρώπης και να πάμε λίγο στα δικά μας. Αυτό το οποίο ρωτάω κατά καιρούς και εκλεκτούς καλεσμένους είναι ότι πώς η Ευρώπη είχε επιτρέψει ίσως να είναι η Ρωσία ο μοναδικός παίκτης δίνοντας φυσικό αέριο, δηλαδή να επιτρέψει μάλλον, όχι συγγνώμη, το βαθμό εξάρτησης στο φυσικό αέριο σε αυτό το ποσοστό. Θα μου πείτε, μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι θα γινόταν αυτή η εξέλιξη και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία? Δηλαδή ήταν ίσως κάποιοι σχεδιασμοί λανθασμένοι σε όλη αυτή τη διαδικασία που την πληρώνουμε ήταν τώρα? Ήταν μόνο λογιστική λογαριασμή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε όραμα, βασίστηκαν στη γερμανική λογική του φθηνού καύσιμου που θα τροφοδοτεί την γερμανική οικονομία με πολύ σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ήταν πολύ φθηνό το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτές τις τιμές δεν πρόκειται να τις ξαναβρούμε, 24 ευρώ η μεγαβατόρα, και νομίζω ότι στην Γερμανία ήταν και πολύ χαμηλότερο. Και ήταν ένας βασικός λόγος της τόσο τρομακτικής εξάρτησης. Βεβαίως δημιούργησε και τρομακτικές σχέσεις μετά. Θυμάστε καγκελάριους, οι οποίοι δούλευαν στην Κάσπρο. Σωστά. Άρα ένα μάθημα είναι ότι τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας έχουν μέσα τους τις έννοιες της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας. Δεν είναι αμιγώς
οικονομικά τα κριτήρια, πρέπει να έχεις και μια συνολική προσέγγιση για να μην κλειδώνεις σε καταστάσεις που αν σε φέρουν αυτή τη δυσκολία. Θα πω ένα παράδειγμα. Αν για σήμερα φύγουμε από το ρωσικό φυσικό αέριο και πάμε στο αμερικανικό και κλειδώσουμε, θα είναι ένα άλλο λάθος. Θα μου πει κάποιος, μα η Αμερική έχει το Biden. Τώρα έχει το Biden. Μπορεί αύριο να έχει κάποιον άλλο πρόεδρο, να αλλάξουν συσχετισμοί. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάθε χώρα και η Ευρώπη συνολικά να στέκεται στα πόδια της, και το ενεργειακό κομμάτι είναι πολύ κρίσιμο για τη συνολική αναπτυξιακή της στρατηγική. Αν δεν το διασφαλίσει, θα είναι παγιδευμένη. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, το σημειώνουμε. Επίσης, σημειώνουμε και το γεγονός ότι δεν θα ξαναβρούμε τόσο φθηνή ενέργεια. 24 ευρώ η μεγαβατόρα ήταν πριν και τώρα μιλάμε για τιμές που έχουν. 340 είχε και σήμερα είναι κοντά στα 270. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Και όλο αυτό είναι στις πλάτες μας. Πάμε λίγο τώρα σε εμάς. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εμείς, για παράδειγμα, πληρώνουμε πολύ ακριβά το πετρέλαιο και την αμόλυβδη. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Δούκα, για ποιο λόγο είναι πλέον ίδια η τιμή, όταν υποτίθεται ότι το ντίζελ είναι πιο φθηνό και για λόγους άλλους. Είναι πιο, δεν διυλίζεται τόσο, δεν ξέρω ποιοι είναι οι μηχανισμοί. Απλά πείτε μου, για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει καθόλου τη μείωση σε ένα ποσοστό αυτού του φόρου, που ναι, μεν εισπράττει και όσο ακριβένει το καύσιμο παραπάνω. Ναι. Και ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Η απάντηση είναι ότι γίνεται για δημοσιονομικούς λόγους, διότι έχει πολύ σημαντικά έσοδα. Όμως η άλλη άποψη είναι ότι μειώνεις πάρα πολύ τη ζήτηση. Μα το πιο σημαντικό είναι το εξής, ότι οι φόροι γενικά ενισχύουν τον ενεργειακό πληθωρισμό, που δημιουργεί ένα τρομερό πληθωρισμό σε όλη την οικονομία. Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, είναι ο φόρος των φτωχών, των ευάλωτων. Δηλαδή, όταν αυξάνεται το γάλα, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως μου λέγατε, στο σούπερ μάρκετ, ο οικονομικά ασθενέστερος, και σχεδόν καθόλου πρόβλημα ο άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό και όλες οι χώρες, στην παρούσα συγκυρία, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τον ενεργειακό πληθωρισμό που τροφοδοτεί όλη την ακρίβεια στην οικονομία, μειώνουν λελογισμένα, όχι παράλογα, μέσα από μία ανάλυση κόστος ωφέλους, μείωση ζήτησης και εσόδων, λελογισμένα μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ακόμα και τον ΦΠΑ σε σημαντικά προϊόντα, για να περιορίσουν αυτό το σπιράλ ακρίβειας. Και στην προσπάθεια αυτή, ακόμα και χώρες που δεν μας είχαν συνηθίσει, όπως η Γερμανία, ανακοινώνουν σημαντικά μέτρα μείωσης και του ειδικού φόρου και του ΦΠΑ, και δεν ανακοινώνουν αντίθετα οριζόντιες επιδοτήσεις. Καμία άλλη χώρα δεν έχει δώσει οριζόντια σε ενεργειακές εταιρείες 2 δισεκατομμύρια προς νομίζω ένα μήνα, για να μειωθεί σε όλους το ρεύμα. Και το λέω αυτό διότι είναι ένα στρεβλό μήνυμα. Δηλαδή, όταν δίνεις οριζόντια επιδότηση, σημαίνει ότι όσα περισσότερα λεφτά θα πάρεις, τόσο περισσότερα λεφτά, όσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνεις. Είναι ένα λάθος μήνυμα. Επίσης, ότι λες στις εταιρείες ότι όσο περισσότερο αυξήσετε εσείς την τιμή σας, τόσα περισσότερα λεφτά θα σας δώσω για να ανακουφίσω κατά 95% όσο θέλει η κυβέρνηση τους πολίτες. Γι' αυτό και λέω ότι χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση για να μπορέσει να βγει αυτός ο δύσκολος χειμώνας. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ένα τελευταίο ερώτημα που τώρα μας απασχολεί. Υπάρχει αίσθηση, κύριε Δούκα, ότι στην Ευρώπη το ρεύμα θα είναι με το δελτίο. Υπάρχει κίνδυνος να έχουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο εδώ? Διακοπές ρεύματος? Ναι, κυλιόμενες. Νομίζω ότι αν φτάσουμε σε σημείο να υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε νοικοκυριά, θα είναι το απόλυτο ενεργειακό φιάσκο του σχεδιασμού μας. Δηλαδή, όλη η προσπάθεια που γίνεται όλους αυτούς τους μήνες είναι για να αποφευθεί αυτό το σενάριο. Υπάρχουν πιθανότητες, υπάρχουν, αλλά ελάχιστες. Υπάρχει μια συνολική προσέγγιση και ένα συνολικό πλάνο του πώς διασφαλίζεις ότι θα περιχαρακώσεις κρίσιμες υποδομές και τα νοικοκυριά. Αν πέσουν και τα νοικοκυριά, σημαίνει ότι δεν έκανες κανέναν σχεδιασμό. Άρα θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ μικρές οι πιθανότητες. Και αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι όλα
τα σχέδια της κυβέρνησης σε τελείως λάθος κατεύθυνση. Οπότε λοιπόν, κύριε Δούκα, μεγάλο στοίχημα να αντέξει η Ευρώπη αυτό το χειμώνα, να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και φυσικά μου γράφει τώρα εδώ ο Δημήτρης, και κλείνουμε με αυτό. Αν αλλάξει η ηγεσία της Ρωσίας σε πόσα χρόνια, υπάρχει το ενδεχόμενο πάλι αναθεώρησης των σχέσεών μας ή μπαίνουν στον πάγο οι σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία για πολλές δεκαετίες, κύριε Δούκα? Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα σενάριο το οποίο δεν είναι άμεσο, ενώ το πρόβλημα είναι άμεσο. Σωστό. Δηλαδή, όταν κάθε μήνα χρειάζεται η Ελλάδα 2 δισεκατομμύρια, δείτε τι ανακοίνωσε σήμερα ο Σόλτς, 60 δις, έχει δώσει άλλα δύο πακέτα, 30 δις. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Υπήρχε μια προσέγγιση στην Ευρώπη, λανθασμένη, και κάναμε κριτική, ότι ας περιμένουμε και ας δούμε πώς θα πάει ο πόλεμος και μήπως σταματήσει. Και είδαμε ότι όλη αυτή η προσέγγιση δημιουργεί τρομακτικό κόστος και πίεση και κοινωνική αναταραχή, και ουσιαστικά παίρνουμε και παίζουμε το παιχνίδι του Κρεμλίνου. Δηλαδή, είμαστε μέσα στην ενεργειακή παγίδα, στον ενεργειακό εκδιασμό και δεν αντιδρούμε. Γι' αυτό και ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι σχεδιασμός ενεργειακής αυτονομίας και ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, ανεξάρτητα από τρίτες χώρες. Ξεκινάμε με το ρωσικό φυσικό αέριο όσο πιο γρήγορα, δεν είναι εύκολο, αλλά όσο πιο γρήγορα απεξαρτηθούμε. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό είναι εφικτό μέσα στους επόμενους δύο χειμώνες. Αυτό είναι ο πιο δύσκολος και ο επόμενος. Να καταφέρουμε να έχουμε μηδενισμό της εξάρτησής μας, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε μετά με καλύτερους οικονομικούς όρους και το ενεργειακό και το οικονομικό κομμάτι της ανάπτυξης. Κύριε Δούκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την έτσι εμπεριστατωμένη ανάλυση σε αυτό το θέμα που μας καίει όλους. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ομαλά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, δικιά μου χαρά. Καλό σας απόγευμα, καλό σας βράδυ.